Για τρίτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, σε πύρινο κλοιό βρίσκονται δασόδεις περιοχές στην Νότια Καλιφόρνια, ενώ την Αριζόνα σαράνουν σφοδρές πλημμύρες. Ορμητικοί χυμαριλάσπης παρασύρουν ολόκληρα τροχόσπιτα από καταβλισμό προς γειτονικό ποτάμι στο Wickenbrick της Αριζόνας. Ένα κομμάτι του δρόμου επίσης καταστράφηκε με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να παγιδευτούν. Τις σφοδρές πλημμύρες προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές που σάρωσαν ακόμη και την πρωτεύουσα της πολιτείας, το Φίνιξ. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ πάνω από 3.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Στο Σαν Μπερναρντίνο συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες πυρόσβεσης της καταστροφικής φωτιάς που χθες κατέκαψε πάνω από 20 οχήματα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Νότια Καλιφόρνια με το Las Vegas. Σπάνια βροχόπτωση βοήθησε στην επιχείρηση κατάσβεσης. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν όμως προς αγροτική περιοχή, καταστρέφοντας 4 σπίτια και 44 οχήματα. Συνολικά έχουν καεί 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χθες, πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά με ειδικές ανάγκες, απομακρύνθηκαν από 5 κατασκηνώσεις. Δύο άνθρωποι που κατέφυγαν στη στέγη του σπιτιού τους παρασύρονται από καταράκτες λάσπης στην πόλη Γιουλίν της Κίνας. Η κάμερα καταγράφει τις παρακτικές τους κραυγές. Η μία κοπέλα 25 ετών δεν κατάφερε να γλιτώσει. Οι καταρακτώδεις βροχές, συνοδευόμενες από χαλαζόπτωση, έφτασαν επίπεδα ρεκόρ στην επαρχία Σάνσι, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες που κατέστρεψαν δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα.